Καλησπέρα Γιώργο μου. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα Μαρίδα μου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πιστεύω να είστε όλοι καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά μέσω του τηλεφώνου. Θα ξεκινήσω να σας λέω να επαναλάβω πρώτα απ' όλα αυτό που είπες ότι έχουμε και ευχάριστα νέα αυτή την περίοδο. Μετά από μια αρκετά ταραχώδη αστρολογικά περίοδο θα έλεγα, μετά από τις εκλήψεις, μετά από τον ανάδρομο Ερμή, μετά από τα τελευταία γεγονότα, αυτή λοιπόν την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου μπαίνουμε πλέον σε μια καλύτερη φάση, καθώς οι περισσότεροι πλανήτες δημιουργούν αρμονικές όψεις μεταξύ τους. Μοναδική ίσως παραφωνία είναι το τετράγωνο που σχηματίζει ο ήλιος με τον Ποσειδώνα στις 24 του μήνα. Πρόκειται για μια όψη που μας καλεί να έχουμε τα μάτια μας 14, καθώς κρύβει κάποιες παγίδες, ίσως και κάποιες εξαπατήσεις. Εκείνες τις ημέρες μην εμπιστεύεστε σε όσα φτάνουν στα αυτιά σας και προσπαθήστε να διακρίνετε το ψέμα από την αλήθεια. Μην δανείζετε τα θύματα σας και μην χαρίζετε την καρδιά σας. Και από εκεί και μετά ξεκινούν τα καλά νέα. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Σύνοδο Ερμή Κρόνου που λαμβάνει χώρα στις 26 του μήνα και η Σύνοδος αυτή συμβάλλει στην σταθεροποίηση των καταστάσεων ενώ προσδίδει σοβαρότητα στο διάλογο και είναι ιδανική για συναντήσεις με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέλλον σας. Μία από τις καλύτερες μέρες της εβδομάδας είναι η 28 του μήνα, καθώς ο Ερμής, ο πλανήτης της επικοινωνίας, σχηματίζει όψη εξαγώνου με την Αφροδίτη και όψη τριγώνου με τον Δία. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία, θα έλεγα, καθώς ο Ερμής, που βρίσκεται στο κατεξοχή ζώδιο της οικονομίας, στο Σκορπιό δηλαδή, διαμορφώνει δύο πολύ ευβίωνες όψεις με τους πλανήτες που παραδοσιακά φέρουν θαυμάσια αποτελέσματα. Αν έχετε σημαντικά ραντεβού για συζητήσεις, συμφωνίες και οικονομικές συναλλαγές, καλό θα ήταν να τις μεταθέσετε λοιπόν για τις 28 του μήνα, μια μέρα διαμάντη θα έλεγα. Εκείνη την ημέρα βέβαια η Αφροδίτη έρχεται σε αντίθεση, μια όψη που συνήθως δεν είναι καλή παραδοσιακά στην αστρολογία, με τον Δία. Ωστόσο η αντίθεση Αφροδίτης-Δία παραδοσιακά δεν θεωρείται αρνητική όψη, καθώς δείχνει μάλλον καλοπέραση και διασκέδαση για πολλά από τα ζώδια. Ωστόσο, κρίνεται σκόπιμο εκείνη την ημέρα να αποφεύγονται οι υπερβολές και οι καταχρήσεις. Και τέλος, για το τέλος σας έχω αφήσει τα καλύτερα, έχουμε το θεαματικό τρίγωνο του ήλιου με τον απρόβλεπτο πλανήτη Ουρανό, μια όψη η οποία σχηματίζεται στις 30 Νοεμβρίου, με αυτήν φεύγει και ο μήνας, και μια όψη η οποία φέρνει πολύ ευχάριστες ανατροπές, κάποιες πολύ απρόσμενα θετικές εξελίξεις και για πολλά ζώδια θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί έναν μεγάλο δείκτη τύχης. Εάν ανήκετε σε αυτούς που παίζουν και κάποιο τυχερό παιχνίδι, θα έλεγα εκείνες τις ημέρες, κοντά στις 30 του μήνα, χωρίς να κάνετε κάποια υπερβολή σε έξοδα, να θυσιάσετε λίγο κάτι παραπάνω στο βωμό της θεάς τύχης. Οι κρύοι λοιπόν, οι ζυγοί, οι λέοντες και οι σκορπιοί είναι ίσως οι πιο ευνοημένοι αυτής της εβδομάδας, ενώ ακολουθούν και οι καρκίνοι και οι εγώκεροι. Οι δίδυμοι, οι παρθένοι, οι τοξότες και οι ιχθύες των πρώτων ημερών ας είναι λίγο επιφυλακτικοί στις 24-25 του μήνα με αυτό το τετράγωνο που όπως είπαμε ήδη Ποσειδώνα, τη μοναδική όψη της περίοδου που κατά κάποιο τρόπο μυρίζει αυτό που λέμε εξαπάτηση. Εκεί προσέξτε εμείς τις εξαπατήσεις και πιστέψτε ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή ίσως να έχουν βάλει στο μάτι το κομπόνεμά σας ή ακόμα το πορτοφόλι σας. Ίσως ακόμα και την καρδιά σας. Και πάμε να δούμε τι θα φέρουμε αυτές οι καλές, τα καλά νέα, οι καλές όψεις, σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά, ξεκινώντας βέβαια από τον κρυό. Κριάρια, η ώρα της ανταμοιβής για τις προσπάθειες που έχετε κάνει μέχρι τώρα στον επαγγελματικό τομέα είναι εδώ. Με τις ευβίωνες όψεις των πλανητών, στις οποίες συμμετέχει ενεργά και ο ουρανός, όπως είπαμε, μέσα από το ζώδιό σας, ετοιμάζεστε για νέα μακροπρόθεσμα σχέδια. Η όψη μάλιστα που γίνεται στις 30 Νοεμβρίου ευνοεί ιδιαίτερα τα οικονομικά σας. Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να πετύχετε μια αύξηση ή μια προαγωγή στην εργασία σας. Μπορείτε να αυξήσετε κατά πολύ τα περιουσιακά σας στοιχεία, ωστόσο είναι και σκόπιμο να αποφύγετε τις υπερβολές εκεί γύρω στις 28 του μήνα. Οι ευκαιρίες για επέκταση θα κάνουν το καθημερινό σας πρόγραμμα πιεστικό, αλλά πιστέψτε με και πάρα πολύ δημιουργικό.
το επταήμερο αυτό, το τελευταίο του Νοεμβρίου, σας βρίσκει αποφασισμένους να προβείτε σε σημαντικές αλλαγές, αλλά μάλιστα και αρκετά κουρασμένους. Με την έντονη δραστηριότητα που αναπτύξετε την αμέσως προηγούμενη περίοδο, περνάτε τώρα σε μια φάση επεξεργασίας δεδομένων. Αυτή η στροφή προς τα μέσα είναι απαραίτητη για να αποφασίσετε για τις υλικές και τις συναισθηματικές επενδύσεις που θα κάνετε και για τους τρόπους που θα χειριστείτε πρόσωπα και καταστάσεις που αφορούν άμεσα στα σχέδιά σας. Η χρονική αυτή περίοδος είναι κατάλληλη για να βρεθείτε με ανθρώπους που θεωρείτε δικούς σας και φυσικά για να ξεκουραστείτε. Στα ερωτικά ζητήματα επικρατούν σιγά σιγά καλύτερες συνθήκες και αυτό είναι κάτι που θα το διαπιστώνετε μέρα με την ημέρα. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, οι θαυμάσιες όψεις των πλανητών θα σας δώσουν την ευκαιρία να ταξιδέψετε, να κάνετε καινούργιες γνωριμίες, αλλά ακόμα και να βελτιώσετε τη σχέση σας. Καμιά πλανητική επιρροή δεν είναι ικανή να σκιάσει την ησυχία σας, ενώ αυτή την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου μπορείτε να περιμένετε κυριολεκτικά θαύματα. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για να ανέλθετε επαγγελματικά, ευνοήστε επίσης σε θέματα σπουδών, αν είστε σπουδαστές φυσικά, αλλά και νομικών υποθέσεων, ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε και νέες βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον στα οικονομικά σας. Συναισθηματική ζωή. Όσοι είστε δεσμευμένοι, θα έρθετε πολύ πιο κοντά στον σύντροφό σας και οι ελεύθεροι πιστεύω ότι θα συναντήσετε το άτομο εκείνο που θα αλλάξει τη ζωή σας. Η εβδομάδα είναι θαυμάσια και για τα εργασιακά θέματα σας. Οι ευκαιρίες για άνοδο και εξέλιξη είναι ορατές και αυτό είναι κάτι που σας ανακουφίζει. Η καλή φυσική κατάσταση είναι φυσικά απαραίτητη για την υλοποίηση των σχεδίων σας, οπότε φρόνεστε λίγο παραπάνω τον εαυτό σας. Με τον Άρη εξάλλου σε τρίγωνο με το ζώδιό σας, μέσα από το ζώδιο δηλαδή της Παρθένου, μπορείτε να γυμναστείτε μέσα από δραστηριότητες και να κτίσετε ένα όμορφο σώμα, αποφεύγοντας όμως τα επικίνδυνα σπορ. Ξεκουραστείτε και αποφύγετε άτομα που σας στραγγίζουν ενεργειακά. Μην επηρεάζεστε από την κακή διάθεση των οικείων προσώπων. Όμως μην πείτε όχι σε προκλήσεις και προσκλήσεις ερωτικές, οι οποίες θα αρχίσουν να πέσουν αυτή την περίοδο, για εξόδους, για τραπέζια βραδινά, για θέατρο, γιατί κάπου εκεί ίσως να ελοχεύει ο επόμενος έρωτας για εσάς. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στο οικογενειακό περιβάλλον συνεχίζουν να σας απασχολούν. Και αυτό οφείλεται και στον Άρη, ο οποίος έχει κάνει κατάληψη στο ζώδιο της Παρθένου μέχρι τις 7 του μήνα, 7 Δεκεμβρίου θα είναι εκεί. Ωστόσο, οι πολύ καλές όψεις των πλανητών που σχηματίζονται αυτή την εβδομάδα και στις οποίες συμμετέχει ο δικός σας κυβερνήτης, ο Ερμής, βοηθούν να απεγκλωβιστείτε από τις καταστάσεις κάνοντας έξυπνους χειρισμούς. Τα οικονομικά σας ευνοούνται πολύ και χρήματα έρχονται από ασυνήθιστες πηγές. Οι όψεις αυτής της εβδομάδας σας δίνουν την ευκαιρία να κάνετε αλλαγές στο σπίτι, να το διακοσμήσετε, να το ανακαινήσετε ή ακόμα και να αγοράσετε ένα κίνητο. Αν σας παίρνει φυσικά. Αν είστε ελεύθεροι, θα συναντήσετε ένα άτομο που θα ξυπνήσει το ερωτικό πάθος. Οι δεσμευμένοι θα περάσετε πολύ όμορφες στιγμές με το τέρι σας. Συνεχίστε λοιπόν να αντιμετωπίζετε με ευελιξία τις αλλαγές και τις ανακατατάξεις που εμφανίζονται στον χώρο των σχέσεων και των συνεργασιών σας. Η ζωή με τον Άρη, που συνεχίζει τη διέρευσή του, όπως είπαμε, σε τετράγωνο με το ζώδιό σας μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, μπορεί να μην είναι εύκολη, είναι όμως αρκετά ενδιαφέρουσα. Η ζωτικότητά σας βρίσκεται στα ύψη και νιώθετε τον ενθουσιασμό να σας πλημμυρίσει. Εκμεταλλευτείτε σωστά αυτή την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου για να δρομολογήσετε τα σχέδιά σας αλλά και τα προγράμματα που αναφέρονται στον τομέα της καριέρας σας. Προσέξτε μόνο λίγο σε εριστικές συμπεριφορές. Μην απαντάτε και προσέξτε κάθε φορά που κρατάτε τη μόνη. Καλύτερες μέρες ξημερώνουν και για εσάς σιγά σιγά για τα οικονομικά σας. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι, ίσως το σύμπαν μέχρι τώρα να σας ταλαιπώρησε, αν όμως μείνατε προσιλωμένοι στους στόχους σας, πιστεύω ότι ήρθε επιτέλους η ώρα για να ανταμυφθείτε. Οι θαυμάσιες όψεις των πλανητών αποτελούν για εσάς μια βαθιά ανάσα.
θα ξεπεράσετε επαγγελματικά προβλήματα με τη βοήθεια των φίλων σας, η επικοινωνία θα γίνει πιο ουσιαστική και θα μπορέσετε να κάνετε σημαντικές σχέσεις και συμφωνίες. Η αισθηματική σας ζωή ευνοείται ιδιαίτερα και θα λύσετε παλιές διαφορές ή παρεξηγήσεις με τον σύντροφό σας. Αν είστε ελεύθεροι, θα ζήσετε μια έντονη αισθηματική ιστορία, ενώ μια φιλία μπορεί να καταλήξει ακόμα και σε ερωτική σχέση. Πολλά από τα προβλήματά σας βρίσκονται πλέον στη φάση της επίλυσής τους, καθώς ο Ερμής που βρίσκεται στον τομέα του έρωτα, στο Σκορπιό δηλαδή, και η Αφροδίτη που για σας αντιπροσωπεύει την ασφάλεια αλλά και το σπίτι σας, σε πολύ καλή όψη προσφέρουν ευκαιρίες για ηρεμία και γαλήνη από τις εμπόλεμες καταστάσεις που διανύσετε στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Τώρα είναι στο χέρι σας να βελτιώσετε την πορεία μιας επαγγελματικής ή αισθηματικής σχέσης που εσείς θεωρείτε σημαντική. Εμπιστευτείτε την παραδοσιακή διαίσθησή σας, είστε μανούλας αυτό, σε αποφάσεις που πρέπει να πάρετε σε σχέση με επαγγελματικές υποθέσεις και οικονομικές ή και αισθηματικές επενδύσεις. Και πάμε να δούμε τους λέοντες. Λεοντάρια, οι ευίωνες όψεις των πλανητών αβαντάρουν ιδιαίτερα τα οικονομικά και τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας. Οι προσπάθειες που έχετε κάνει αρχίζουν να αποφέρουν καρπούς και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να βελτιώσετε το βιωτικό επίπεδό σας. Στην αισθηματική ζωή σας, αν είστε ελεύθεροι, θα κάνετε μια σημαντική γνωριμία μέσα μάλλον από το επαγγελματικό περιβάλλον, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει και μια παλιά σχέση στη ζωή σας και να θελήσετε να επανεξετάσετε αυτή την περίπτωση. Στην παρούσα φάση πάντως, είναι προτιμότερο να μην βιάσετε εσείς τις καταστάσεις, αλλά να τις αφήσετε να εξελιχθούν από μόνες τους. Το θαυμάσιο τρίγωνο του κυβερνήτη σας, του ήλιου, με τον ουρανό στις 30 Νοεμβρίου, καθιστά το τέλος του μήνα ένα από τα πιο ερωτικά και δημιουργικά διαστήματα της χρονιάς. Το παιχνίδι του έρωτα, το φλερτ, η δημιουργικότητα και η έκφραση των βαθύτερων συναισθημάτων κυριαρχούν στην καθημερινότητά σας. Οι νέες γνωριμίες που προέρχονται από τις επαγγελματικές ή κοινωνικές επαφές έχουν όλες τις προοπτικές να εξελιχθούν σε θερμές σχέσεις ή ακόμα και να φέρουν ένα σφοδρό έρωτα. Τα πάθη και οι επιθυμίες σας βρίσκονται σε έξαρση, ωστόσο χρειάζεται να είστε πολύ προσεκτικοί σε παράλληλες σχέσεις και φιδωλή σε παράνομους έρωτες εκεί γύρω στις 28 του μήνα. Και πάμε να δούμε τους Παρθένους. Παρθένοι, αναμφισβήτητα είστε από τους πιο τυχερούς αυτής της περίοδου, καθώς οι θαυμάσιες όψεις των πλανητών προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες. Μπροστά σας ανοίγεται ένας νέος κύκλος ανάπτυξης και προόδου, όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρά σας. Μεγάλη άνοδος θα υπάρξει στα οικονομικά σας, η τύχη είναι μαζί σας, στα τυχερά παιχνίδια και στις επενδύσεις. Είναι κατάλληλη εποχή να ρισκάρετε, αλλά όπως είπαμε, πάντα με μέτρο. Η αισθηματική σας ζωή ευνοείται ιδιαίτερα και αν είστε ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε διαζώσεις το άτομο εκείνο που αυτή τη στιγμή ζει και μονοπολεί τα όνειρά σας. Πρόκειται για μια έντονη περίοδο που δίνει όμως και αρκετές προοπτικές Παρθένοι επιτυχίας για τις σημαντικές σας υποθέσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν περιέχουν, όπως είπαμε, το στοιχείο του ρίσκου. Η πορεία του Ερμή και οι όψεις που θα σχηματίσει, οι θαυμάσιες όψεις, θα σας κάνουν περισσότερο διάθετους και επικοινωνιακούς με τους γύρω σας. Θα αυξήσουν την ανάγκη σας για διασκέδαση και θα σας οθήσει να αξιολογήσετε σωστά αισθηματικές καταστάσεις που θεωρούσετε δεδομένες ή στάσιμες. Λίγο, πολύ λίγο, θα σας ήθελα πιο προσεκτικούς γύρω στις 24-25 του μήνα, εκεί που ο Ποσειδώνας θα μπορούσε να σας παίξει λίγο περίεργα παιχνίδια σε εξαπατήσεις ή εσείς εκεί κοντά, 24-25, να εξειδανικεύσετε κάποιο πρόσωπο που δεν αξίζει την εμπιστοσύνη σας. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Ζυγή, ένας θαυμάσιος πλανητικός σχηματισμός που διαμορφώνεται αυτή την εβδομάδα στον ουρανό, σας επιτρέπει να ταινίσετε το μέλλον με αισιοδοξία. Τα οικονομικά και η ερωτική ζωή σας ενισχύονται σημαντικά, ενώ ο πνευματικός πλούτος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πέρα από τη γνώση θα σας δώσει την ευκαιρία να χειριστείτε πιο αποτελεσματικά οτιδήποτε σας απασχολεί αυτή την περίοδο. Με τη διέστησή σας,
αλλά και με τον παράγοντα της τύχης που θα παίξει καθοριστικό ρόλο, θα χαράξετε μια νέα επαγγελματική πορεία, αφού θα ασχοληθείτε με όλα όσα ανταποκρίνονται στα προσόντα σας και καλύπτουν απόλυτα τις δικές σας ανάγκες. Τα οικονομικά, εξάλλου, που εσάς σπάνια σας αγχώνουν, αφού έρχονται σε δεύτερη μοίρα από την προτεραιότητά σας, που είναι η αγάπη των ανθρώπων που σας πλαισιώνουν, θα αρχίσουν να πηγαίνουν και κάπως καλύτερα και για εσάς. Ποντάρετε στον εαυτό σας και θα με θυμηθείτε. Τα κέρδη θα είναι πολλά. Ίσως τον τελευταίο καιρό να μην συνειδητοποιήσατε το πόσο ακριβώς αξίζετε, τώρα όμως είναι η εποχή, η κατάλληλη εποχή για να το κάνετε. Με θετικές όψεις ζυγή θα καταφέρετε θαύματα. Είναι σκόπιμο πάντως να περιορίσετε λίγο τον ενθουσιασμό σας, αφού καταδοκεί πάντα ο κίνδυνος του λάθους από τη φόρα που έχετε πάρει, για να βελτιώσετε εδώ και τώρα τη ζωή σας. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, η πλανητική έμφαση σε φιλικά με το δικό σας ζώδια και οι όψεις που θα διαμορφώσουν μεταξύ τους τα άστρα στη διάρκεια της τελευταίας αυτής εβδομάδας του Νοεμβρίου μέχρι τις 30 του μήνα, θα σας ανοίξουν τον δρόμο προς την επιτυχία μέσα στο άμεσο διάστημα. Τα οικονομικά σας θα πάρουν ανωδική πορεία, ενώ αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια νέα επαγγελματική συνεργασία, μπορείτε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. Τα αισθηματικά σας βρίσκονται σε θαυμάσια περίοδο και για πολλούς από εσάς είναι καιρός πλέον να ξεπεράσετε τις ανασφάλειές σας και να προχωρήσετε σε μια πιο επίσημη δέσμευση με το πρόσωπο εκείνο που σας ενδιαφέρει ερωτικά. Η τύχη και η εύνοια θα προέρχουν και μέσα από το φιλικό κύκλο σας. Τώρα, η Αφροδίτη μέσα από τον εγώ καιρό και τη γωνία εκείνη του ηλιακού οροσκοπίου σας που αντιστοιχεί στον τομέα της επικοινωνίας, θα αναθερμάνει τις σχέσεις με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και θα σας βοηθήσει να κτίσετε σχέσεις σε νέες, πιο γερές βάσεις. Θαυμάσια είναι και η θέση του Ερμή μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου στο δικό σας ζώδιο, που για εσάς που περιμένετε νέα για μια δουλειά, για εσάς που βρίσκετε στην ενεργεία, για εσάς που ψάχνετε κάτι καινούριο, πιστεύω ότι μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου θα το έχετε βρει. Με τη γοητεία σας στα ύψη, ελκύετε ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να συμπαρασταθούν στις δικές σας προσπάθειες. Έχοντας δεδομένη λοιπόν την αποδοχή των άλλων, η εκτίμηση που έχετε και εσείς για τον εαυτό σας βελτιώνεται σημαντικά, και το γεγονός αυτό να δείτε ότι θα σας βοηθήσει πολύ στην επίτευξη των στόχων σας. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Τοξότες, η παρουσία του Ποσειδώνα στους ιχθύς και το τετράγωνο που σχηματίζει με τον ήλιο από το δικό σας ζώδιο στις 24-25 του μήνα επηρεάζουν κάπως την πορεία των υποθέσεών σας. Στη διάρκεια των ημερών που ακολουθούν, να είστε περισσότερο προσεκτικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας, αλλά και συνεπείς στις δικές σας υποχρεώσεις. Προσπαθήστε όσο μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τα έξοδά σας και όσοι ασχολείστε με χρηματοοικονομικά, αποφύγετε αυτό το δίμηνο 24-25 να προβείτε σε πιο ρηψοκίνδυνες επενδύσεις. Όσον αφορά τώρα στον αισθηματικό τομέα, οι μακροχρόνιες σχέσεις αναμένεται να δοκιμαστούν από πειρασμούς που θα εμφανιστούν ξαφνικά στη ζωή σας. Αυτή την εποχή όμως, εσείς φροντίστε να κλείσετε τα αυτιά σας στο τραγούδι των Σύριων, γιατί πιστέψτε με ότι δεν συμφέρει ούτε στην καρδιά σας, αλλά ούτε στο πορτοφόλι σας. Όμως, υπάρχει όμως τα καλά νέα, όπως λέμε, και μέσα σε αυτά τα καλά νέα είναι το μεγάλο τρίγωνο που σχηματίζεται στις 30 του μήνα ανάμεσα στον ήλιο που βρίσκεται στο δικό σας ζώδιο και τον ουρανό, στα ζώδια της φωτιάς, όπου και ανήκετε, και αναμένεται να δώσει μια νέα όθηση στην επαγγελματική ζωή σας. Έτσι θα μπει τέλος στην ανασφάλειά σας, καθώς μια σημαντική αύξηση των εσόδων σας θα σας εξασφαλίσει την οικονομική επάρκεια για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό, για την κρίσιμη εποχή που ζούμε, πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό για εσάς. Παράλληλα, η θετική εξέλιξη στη σχέση με τον σύντροφό σας θα σας οδηγήσει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, ενώ αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μπορεί να θεωρηθεί ίσως πρόσχερη και παροδική, είναι όμως πιθανό ακόμα και να σας οδηγήσει ένα γάμο.
Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι. Η πλανητική αρμονική συνύπαρξη σηματοδοτεί την αφετηρία μιας εξαιρετικής εβδομάδας, την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, κατά την οποία θα δείτε μεγάλες αλλαγές τόσο στην προσωπική ζωή όσο και στα επαγγελματικά σας. Επιπλέον, η Αφροδίτη που συνεχίζει την πορεία της στο δικό σας ζώδιο και θα συνεχίζει για πολύ χρονικό διάστημα ακόμα, θα σας δώσει επιτέλους τη δυνατότητα να απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας. Ξένιαστη και έχοντας ικανοποιήσει τη φιλοδοξία σας, μπορείτε να ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας ή ακόμα και να προγραμματίσετε ένα ερωτικό ταξίδι σε ιδηλιακό προορισμό. Το διάστημα αυτό θα σας απασχολήσουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση προσωπικών υποθέσεων, ενώ είναι πολύ πιθανό να αποκομίσετε κέρδη από υπολογισμούς, ενδοσκόπηση και αναλύσεις. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου θα είναι και η τάση σας για θαλπορή, για ηρεμία και ξεκούραση. Πρόκειται για μια φθινοπορεινή ραστόνη, την οποία έχετε ανάγκη έπειτα από ένα διάστημα με αρκετό τρέξιμο, αλλά και έντονες καταστάσεις της δουλειάς σας. Ο Ερμής, με τις θαυμάσιες όψεις του, θα επηρεάσει θετικά και την κρίση σας, γεγονός που θα διευκολύνει την επικοινωνία με το άμεσο περιβάλλον σας. Και πάμε να δούμε τους υδροχώους. Υδροχώοι, εδώ και καιρό έχετε μπει σε μια διαδικασία εκαθάρισης που σας σωθεί να αποκοπείτε από πρόσωπα και καταστάσεις που σας φύρουν. Ο υπέροχος πλανητικός σχηματισμός όμως που πραγματοποιείται αυτή την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, σκοπό έχει να σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε τους στόχους σας. Αυτή τη φορά η τύχη θα είναι μαζί σας και όλη η διαδικασία θα γίνει χωρίς να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσπάθεια. Το ζητούμενο, που είναι η δημιουργία σταθερότητας στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική σας ζωή, θα επιτευχθεί και έτσι θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε την ευημερία που εδώ και καιρό λαχταράτε. Ο μαγνητισμός σας εξάλλου δεν αφήνει ασυγκίνητα τα άτομα που σας συναντούν, με αποτέλεσμα να εντυπωσιάζονται και να πέφτουν με ευκολία στα δίχτυα σας. Με την Αφροδίτη να διατρέχει τη σκιά του αστερισμού σας, πολλοί από εσάς θα γνωρίσετε τον έρωτα της ζωής σας μέσα από περίεργες συνθήκες και έναν έρωτα που ίσως θα πρέπει να μείνει μυστικός. Τώρα, η διάρκεια αυτού του έρωτα θα μπορούσε να είναι συνάρτηση πολλών προϋποθέσεων. Πιο σημαντικές από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η διάθεση της άλλης πλευράς για υποταγή στις δικές σας επιθυμίες, αλλά και η δική σας επιθυμία για συντροφικότητα. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς. Ηχθείες. Ο Άρης βρίσκεται στον τομέα των σχέσεών σας εδώ και αρκετές εβδομάδες, στο ζώδιο δηλαδή της Παρθένου, και προκαλεί κάθε είδους ταραχές και αναβρασμό. Ευτυχώς όμως, αυτήν την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, οι υπόλοιποι πλανήτες κάνουν ανακοχή και σχηματίζουν μια σειρά από πολύ ευβίωνες όψεις. Το γεγονός αυτό θα αποδειχθεί σωτήριο, αφού θα σας προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτύξετε καλύτερη επικοινωνία με τον σύντροφό σας και να οικοδομήσετε νέες σταθερές βάσεις στη σχέση σας. Επιτυχία όμως σας περιμένει και στον επαγγελματικό τομέα, καθώς ο παραδοσιακός κυβερνήτης σας, ο Δίας, σχηματίζει μια αντίθεση με την Αφροδίτη, αλλά και ένα τρίγωνο με τον Ερμή, και υπόσχεται να δώσει μια πολύ σημαντική όθηση σε θέματα που αφορούν την καριέρα σας. Ο αποσυντονισμός και η αναβλητικότητα που κυριαρχούσαν σε σημαντικούς τομείς της ζωής σας τις τελευταίες εβδομάδες αρχίζουν σιγά σιγά να αμβλύνονται, αρχίζουν να υποχωρούν. Διαφέρονται δε κάποιες πολύ ευχάριστες αναλαμπές που θα δώσουν, θα φέρουν μια νέα, πολύ πιο αισιόδοξη νότα στη ζωή σας. Ο Ερμής, που πραγματοποιεί τη διέλευσή του από τον τομέα της φιλίας σας, ευνοεί να δείτε συμμάχους σε σχέδια και στόχους, καθώς και να γεφυρώσετε, αν το επιθυμείτε, παλιές διαφορές, κάνοντας κινήσεις συμφιλίωσης. Σε αυτό βέβαια το τελευταίο ευνοεί πάρα πολύ και η Αφροδίτη, η οποία θα βρίσκεται συνεχώς στον εγώκερο. Τώρα, με το τρίγωνο του ήλιου με τον ουρανό, στις 30 του μήνα, έρχονται ουρανοκατέβατα κέρδη για εσάς. Ο ουρανός, μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται και θα βρίσκεται για πολύ καιρό, για αρκετά χρόνια ακόμα, στο δεύτερο ηλιακό σας οίκο, εκεί δηλαδή που βρίσκονται τα χρήματά σας. Και με αυτή την όψη του τριγώνου ήλιου ουρανού στις 30 του μηνός, παρατηρείται σαφής βελτίωση στα οικονομικά
ή έρχονται, όπως είπαμε, και ουρανοκατέβατα κέρδη. Οπότε μην ξεχάσετε εκεί γύρω στις 30 να ρίξει κάτι παραπάνω, όπως είπαμε, στο βωμό της τύχης. Ανήκετε στους τυχερούς στα οικονομικά. Και αυτό το έχουμε για τα 12 ζώδια, γιατί ο οικονομικός τομέας είναι αυτός ο οποίος έχει τυραννήσει, να το πω, τους περισσότερους από εμάς, όλους μας σχεδόν, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Έχουμε το τέλος του μήνα να φέρει μια ανάσα, ίσως και κάποια ευχάριστα νέα για τα οικονομικά και για την πατρίδα μας και για τον καθένα προσωπικά και για τα 12 ζώδια. Σας φιλώ όλους, εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο διήμερο και η τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου να είναι η καλύτερη από όσες έχετε ζήσει μέχρι τότε, μέχρι τώρα, όλοι σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καταπληκτικά αυτά νέα που μας έφερες μετά από τόσο καιρό που τα περιμέναμε. Είμαστε εδώ γεροί, δυνατοί και πάμε μπροστά, όπως μας το λέει ο Γιώργος και τα άστρα.